Ενστάσεις και επιφυλάξεις για το πρόγραμμα Απόλλων, που η ίδια υπουργός κυρία Δούκο είχε παρουσιάσει προημερών σε ειδική σύσκεψη στην περιφέρεια Επίρου, διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΠΕΔ Επίρου που έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Τις περισσότερες επιφυλάξεις διατύπωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, που ζήτησε μεταξύ άλλων παράταση χρονική, καθώς, όπως είπε, ο χρόνος δεν επαρκεί, ενώ ζήτησε και διευκρινήσεις αναφορικά με το τι μέλη γενέστε, με άλλα ενεργειακά έργα και κυρίως τι θα γίνει με το ποσοστό επιδότησης ενεργειακών έργων που πιθανόν να έχουν ή και να δρομολογούν οι ίδιοι Δήμοι. Το πρόγραμμα Απόλλων συζητήθηκε και στη διάρκεια της συνεδρίας της ΚΕΔ, όπου διατυπώθηκαν ενστάσεις αναφορικά με τη σύνδεση των ενεργειακών κοινοτήτων που δημιουργούν οι Δήμοι. Εκεί στη συνεδρία της ΚΕΔ διατυπώθηκε μεταξύ άλλων ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης για να δοθεί ενεργειακός χώρος σε ενεργειακές κοινότητες. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, κ. Νταΐς, εξήγησε ότι το πρόγραμμα έχει ωφέλη, αλλά ζήτησε από όλους να κρατούν μικρό καλάθι, μιας και σε γενικές γραμμές συμφώνησε με τον Θωμά Μπέγκα για την ανάγκη αποσαφήνισης πολλών σημείων της κανονιστικής και συντάχθηκε αναφορικά με το αίτημα παράτασης του χρόνου, καθώς είναι δύσκολα χρονικά να τρέξουν οι διαδικασίες μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ερωτηματικά τέθηκαν και από άλλα μέλη της ΠΕΔ αναφορικά με το τι χάνουν και τι κερδίζουν οι Δήμοι, ενώ γενικά διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο του εγχειρήματος των υποσύσταση 13 ενεργειακών κοινοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν, ο ρόλος των Δήμων είναι μικρός. Εν τέλει, αποφασίστηκε να ζητήσουν παράταση και φυσικά να δοθούν από πλευράς του Υπουργείου οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πού θα ωφελήσει το πρόγραμμα Απόλλων. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να έχουμε χαμηλές προσδοκίες. Όμως έτσι όπως έχει στηθεί διαχειριστικά και επειδή δεν επιβαρύνει ουσιαστικά οικονομικά τους Δήμους, αλλά ούτε και διαχειριστικά, η συμμετοχή δεν θα έβλαπτε. Δεν ξέρω πώς θα κερδίσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Έχει πολύ δρόμο έτσι για να φτάσουμε στην εφαρμογή, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι κάπου μας ενοχλεί εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό το πρόγραμμα. Το πόσο θα μας ωφελήσει θα το δούμε. Επί της αρχής, συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να αποπέμψουμε το πρόγραμμα Απόλλων σε καμία περίπτωση, αλλά θα πρέπει να σταθούμε αρκετά κριτικά και διεκδικητικά θα έλεγα, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι παράμετροι οι οποίοι τουλάχιστον χρήζουν διευκρινήσεων ή βελτιώσεων. Και βέβαια, όπως το είπες και εσύ Πρόεδρε, η καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής θα γίνει με την έκδοση της υπουργικής κοινής υπουργικής απόφασης, την οποία ακόμα περιμένουμε. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς το αντικείμενο του προγράμματος το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ξαναφέρω. Είπες Πρόεδρε ποιοι είναι οι δικαιούμενοι του προγράμματος. Τώρα, τι άλλο θέλω να επισημάνω. Σημαντική παράμετρος του προγράμματος αποτελεί η πρόβλεψη στις ανάθεσεις, ευθύνες, εγκατάθεσης και διακίνηση των σταθμών ΑΠΕΣ σε τρίτους και όχι στις ίδιες τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών. Έτσι, προς την κατάσταση αξιοποίησης όρων σύνθεσης που ήδη έχουν δοθεί και δεσμεύουν τον χώρο του ηλεκτρικού δικτύου, τα έργα προς ιδιοκατανάλωση των ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν από ιδιώτες που έχουν ήδη στην κατοχή τους όρους σύνδεσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό που διαφαίνεται ότι είναι, υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν όρους σύνδεσης και θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ένα σίγουρο πελατολόγιο. Και αυτό το σίγουρο πελατολόγιο, αντιλαμβάνεστε, είναι οι φορείς του δημοσίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μας, είναι η ΟΤΑ. Λοιπόν, κάθε ενεργειακή κοινότητα η οποία και θα πρέπει να έχει συσταθεί ως και το τέλος του Αυγούστου 2024, και εδώ κάνω μια παρένθεση, ήδη στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ομόφωνα ο προβληματισμός είναι στο κατά πόσο, και μάλλον εκεί καταλήξαμε, θα πρέπει να ζητήσουμε παράταση. Για δύο λόγους. Για πρακτικούς, ότι δεν είναι δυνατόν μέχρι το τέλος Αυγούστου, ξέρουμε τι μήνα είναι ο Αύγουστος, να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, να συσταθεί η ενεργειακή κοινότητα. Και δεύτερον, ότι θεωρούμε ότι έγινε λίγο ευνηδιαστικά όλη αυτή η διαδικασία. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει και τουλάχιστον να ζητήσουμε μια παράταση. Άρα λέω, κάθε ενεργειακή κοινότητα η οποία και θα πρέπει να έχει συσταθεί έως και το τέλος του Αυγούστου του 2024, θα πρέπει να συγκεντρώσει και να αποστείλει ως το τέλος του έτους στο φορέα υλοποίηση το σύνολο των οφειλωμένων, το πλήθος των επιλεγμένων προς τον ψηφισμό παροχών κατανάλωσης, καθώς και τις αιτήσεις καταναλώσεις των παρόχων για το έτος 2023.
Οι παροχές, λέει, που προστίθενται και αποστέλλονται μετά το τέλος του έτους δεν λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη δοθήσεις παράτησης μέσω της υπουργικής απόφασης. Άρα, δηλαδή, και εδώ είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα πράγμα σε κατάσταση πανικού και μπορεί να μας ξεφύγουν κάποιες παροχές όταν οι διαδικασίες γίνονται μέσα στον Αύγουστο και με αυτές τις ταχύτητες. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μελέτη και η διαστασιολόγηση των έργων αρμοδιότητας του ΔΔΕ. Εκείνο το οποίο ξέχασα να πω στην αρχή για να το ξέρουμε, ότι ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δηλαδή, οι Δήμοι δεν κάνουμε τίποτε. Απλώς συμμετέχουμε. Κάνουμε και το ερώτημα ήταν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Το σταματάμε τελείω ή μη χάνει την οδηγία. Όχι. Το σταματάμε ή προχωράμε. Α, είναι προσθετικό λέει αυτό. Είναι του 50% είναι άλλο. Το 50% είναι άλλο. Και εμείς πάμε στο άλλο 50%. Περισσότερο όφελο. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η απάντηση. Συγγνώμη, το συν 30% πώς προσδιορίζεται, ρε παιδιά, για να καταλάβω. Οι καινούργιες σου καταναλώσεις που θα προτείνεις στην ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας θα καλυφθούν έως 30%. Άρα όχι, αυτό λέω, τιμωρητικά ναι, ναι. Λειτουργεί. Αυτό λέω. Εντάξει, λέει, έχεις μισό λεπτό. Μισό λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Πάντως ο υφυπουργός είπε άλλο, αυτό που λέει ο Κώστας. Προς όφελό σας είπε. Είπε ο Κώστας αυτό. Είναι προσωπικό προς όφελό σας. Αυτό το υφυπουργός είπε αυτό. Θα πάρεις το 50%. Το 50% είναι 50%. Ή αν θα είναι άλλο ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης προκειμένου να στηρίξουμε τις μεγάλες και γνωστές εταιρείες. Διότι εδώ τι παρατηρούμε. Έχει λιλετηθεί όλη η χώρα από νεμογεννήτριες, από φωτοβολταϊκά, χωρίς να τηρείται καμία προδιαγραφή. Έχει γίνει κουρέλια το Σύνταγμα. Οι πολίτες θα το ζήσουμε αυτό και το ζούμε. Υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και δεν θα έχουν ρεύμα τον επόμενο χειμώνα. Άρα, μήπως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επικριτικοί στα ζητήματα αυτά του Υπουργείου. Έτσι, γιατί έχουμε όλη την καλή διάθεση και αντιλαμβάνουμε ότι ως δήμαρχοι που είστε οι περισσότεροι, ότι θέλετε με κάποιο τρόπο να μειώσετε το κόστος. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όμως, αν δεν πιέσουμε αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται να είναι εις όφελος των Δήμων και κατά συνέπεια και των πολιτών.